έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου αγώνα της πρώτης αγωνιστικής του προαθλήματος Μπασκετάκι Αγρίνιο. Εμπόριο Αρμάνι με τε αυτό το παιχνίδι. Εμπόριο Αρμάνι είναι η ομάδα η οποία ήταν η φιναλίστ του κυπέλου στο Μπασκετάκι Αγρίνιο. Λέρης ο Πρέζας στοχίζει σούτ 2 πόντων. Λέρης Πρέζας, Μπουλούμπασης, Καταγής και Γαρδίκης είναι η πεντάδα για την ομάδα του ΤΕ. Για την κυπέδο του Εμπόριο Αρμάνι είναι Σταυρόπουλος, Αγγελής, Σκιαμάκης, Σβίγκος και ο Παπαθαίου. Βήματα εδώ από τον Λέρη. Και επίθεση με τον Τσαμάκη για τον για την Εμπόριο Αρμάνι. Γίνεται το λάθος. Θα οργανώνει τις επιθέσεις του της ομάδας του ΤΕ. Επιθετικό rebound ισοφαρίζοντας το παιχνίδι μετά από 1,5 λεπτό. 2-2 Εμπόριο Αρμάνι και ΤΕ. Σταυρόπουλος για το πρώτο προβάδισμα της Εμπόριο Αρμάνι. 4-2. Έφτασε μέχρι το λέει από Χρήστος Σταυρόπουλος. Απαντάνε με τον απαντάει με τον Γιολδάση η ομάδα του ΤΕ. 4-4. Όχι εκεί που ήταν οι παίκτες των φιλοξενούμενων. Ενώ νωρίς το παιχνίδι έχουμε την πρώτη αλλαγή για την Εμπόριο Αρμάνι με τον Κάπα να περνάει στο παιχνίδι στη θέση του Παπαθαίου. Για να δούμε εδώ, θα μάθεις έξυπνη πάσα. Πίσω από την πλάτη ο Κάπας δεν την μετατρέπει σε assist. Δεν έρχεται το καλάθι για την Εμπόριο Αρμάνι. Του τριών πόντων από τον Μπουλούμπαση. Προβάδισμα για την ομάδα του ΤΕ με 7-4. Πρώτο προβάδισμα τριών πόντων για κάποια από τις δύο ομάδες. Δεν απάντησε ο Τσαμακής. Ξανά μπήκε ζεστός ο Μπουλούμπασης, κάνει το 4-4-14 με δύο συνεχόμενα εύστοχα τρίποντα. Απαντάει με καλάθι και φάουλο ο Αγγελής.
αλλαγή. Γαρδίκης περνάει στον αγώνα στη θέση του Λέρη. Παλαμπαίνει και βγαίνει στην βολή του Αγγελή. Και ο Πρέζας για τρεις είναι άστοχος, όμως αυτή τη φορά. Άστοχη προσπάθεια για τον Πρέζα. Συνδυασμό από τον Σταύρο του Αγγελής δεν την κρατάει στον έλεγχο του. Και Στασκούλης περνάει στον αγώνα θέση του Τσαμάκη. Μπερδεύεται με τον Γιολδάση. Στην περίπτωση αυτή χάνεται η επίθεση για την ομάδα του ΟΤΕ. Μαζεύει ένα ακόμα επιθετικό rebound στην φάση αυτή. Δεν έρχονται όμως οι δύο πόντοι. Ο Πρέζας μάζεψε το rebound. Στον, των δύο ομάδων στις τελευταίες φάσεις. Εδώ είναι ευκαιρία να αλλάξει το σκορ από το 6-10. Ο Σταυρόπουλος έχει δύο βολές, την ώρα που ο Ζαμπάρας περνάει στο παιχνίδι στη θέση του Καταγή. Εύστοχη βολή για τον Σταυρόπουλο, ο οποίος μείωσε σε 7-10 για την Εμπόρια Αρμάνι, που είναι η γήπεδος του αγώνα. Κατάφερε στην επίθεση της ομάδας του ΤΕ. Κάτω από το καλάθι ο Αγγελής. Τα πέναλτι ήτανε ευστοχή, μειώνει στον πόντο, 9-10. Στη θέση του Κάπα και έχουμε και time out
για την ομάδα του ΠΕ. Ένα 10 το σκορ, 3 και 19 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου ανάμεσα σε Εμπόριο Αρμάνι και ΤΕ. Σταυρόπουλος σκοράρει, κερδίζει το φάουλ, δίνει προβάδισμα στην ομάδα του με 11-10, ένα επιμέρους 7-0. Στη γραμμή των Βόλων. Καρβελάς πέρασε στον αγώνα για την ομάδα του ΤΕ. Ο Κοκοτός αστόχησε εδώ στο lay-up, πέρασε μαζί με τον Δάρλα για την Εμπόριο Αρμάνι. Συνεχόμενα λάθη. Ένα ακόμα επίθεση για την ομάδα του ΤΕ. Δεν δίνει τη λύση. Σταυρόπουλος ξεκίνησε και τελείωσε τη φάση. 13-10. Στο 9-0 το σερί της Εμπόριο Αρμάνι. Σταματάει αυτό το σερί με ένα δίποντο του Μπουλούμπαση από το πλέι. Με ταμπλό ο Μπουλούμπαση. Ήταν αυτός ο οποίος είχε δώσει το προβάδισμα των 6 πόντων στο ΤΕ με 2 συνεχόμενα τρίποντα. Είναι αυτός ο οποίος σταματάει και το σερί της Εμπόριο Αρμάνι. Ακόμα κλέψιμο για τους γηπεδούχους. Ο Δάρλας κάτω από το καλάθι. Καθώς. 15-12 από το Δάρλα. Κλέψιμο από τον Μπουλούμπαση για την ομάδα του ΤΕ. Κάτω από το καλάθι πιέστηκε, το βάλε. 15-14. Ο Λέρης επιστρέφει. Τελευταία δευτερόλεπτα στο πρώτο δεκάλεπτο. Στοχος το τρίποντο Τασκούλης. Για να δούμε την τελευταία λογικά επίθεση που στο πρώτο δεκάλεπτο. Μπουλούμπαση σε αστοχή. Με 10 δευτερόλεπτα όλα για την Εμπόριο Αρμάνι. Τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Σταυρόπουλος πηγαίνει προς τα μέσα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 17-14. Αυτό είναι το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου ανάμεσα σε Εμπόριο Αρμάνι και ΤΕ. Σε κίνημα δευτέρου δεκαλέπτου Εμπόριο Αρμάνι ΤΕ, 17-14. Στην επίθεση γηπεδούχη Παπαθέου Δάρλας, ο
Τσέλιος, ο Τσαμακής και ο Τασούλης είναι στην πεντάδα. Παθαίω από κοντά ότι το σκήκαν το 19-14. Πρέζας, Λέρης, Γαρδίκης, Μπουλούμπασης και Καταγής για την ομάδα του ΤΕ στο ξεκίνημα. Καταγής εσού τριών πόντων είναι άστοχος. Πάτησε λίγο ο Τσέλιος στην φάση αυτή. Ο άστοχο τρίποντο από τον Καταγή. Επιθετικό φάουλ από τον Τσέλιο. Διατήρησε στον έλεγχο της η ομάδα της Εμπόρια Αρμάνια, αλλά αστόχησε. Σε το rebound οργανωνική αυτή την επίθεση, έχουμε κολλήσει το 19-14. Ο Σκύλης έκλεψε. Τσαμάκης εκτελεί για 3 στον ευνηδιασμό, αστοχή, ο Λέρης σε ένα ακόμα rebound. Και φυσικά και στην οργάνωση. Παίρνει και την προσπάθεια ο Λέρης, αλλά παίρνει και βγαίνει τελικά, του κάνει το χατήρι. 19-16. Βάλα, δύσκολη προσπάθεια από κοντά. 17 ήταν τρίποντο το προηγούμενο σου του Λέρη. 21-17 από το βάρο. Δεύτερη προσπάθεια για σου τριών πόντων από τον Λέρη αυτή τη φορά. Και ο Καραγιάννης θα περάσει για πρώτη φορά στο παιχνίδι στη θέση του Τσέλιου. Πάσα έκανε τα μαγικά του εδώ ο Τσαμάκης, αλλά η πάσα ήταν πολύ δυνατή. Αλλαγές με Ζαμπάρα στο γήπεδο και Κάπα. Ο Ζαμπάρας για το ΤΕ, ο Κάπας για την Εμπόριο Αρμάνι. Ο Ζαμπάρας παίρνει θέση και οργανώνει και την επίθεση.
Όμως παλαχάνεται γιατί μπορεί να μάθει σε ένα εύκολο rebound. Από κοντά αυτό και στον αυτή την προσπάθεια θα έχεις το τέτοιο βάζοντα σκάτω από το καλάθι κάνει το 23-17 ζητώντας και αλλαγή. Καταγγείλεις από πολύ μακριά. Παρέμεινε το 23-17, ο Τασκούλης έχασε την μπάλα. Ο Σβίγκος επιστρέφει και ο Αγγελής, Τσαμάκης και Δάρλας. Ενώ και ο Χαρδαλιάς μπαίνει στο παιχνίδι στη θέση του Γιολδάση για το ΤΕΕ. Κέρδισε το φάουλ στην φάση αυτή. Στις δύο βολές παραμένει η διαφορά των 6 πόντων για την Εμπόριο Αρμάνι. Νέο κλέψιμο εδώ. Άστοχη όμως η προσπάθεια. Ο Αγγελής κλέβει. Δεν προλαβαίνει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, δεν ολοκληρώνει το πλήξη. Καταγής. Αστοχή σε 3 πόντων. Πήρε το σούτ εδώ ο Καραγιάννης, αστόχησε το 23-17. Δείχνει να έχει κολλήσει στον πίνακα. Ο Σταυρόπουλος επιστρέφει από του Τασκούλη. Και ο Κοκοτός στο παιχνίδι και ο Γαρδίκης αντί του Ζαμπάρα. Καρβαλιάς από κοντά στο χ. Ο
νότα από τον Κοκοτό, 2.51 για την λήξη, το 23-17 παραμένει. Για τρεις άστοχος σε αυτή την προσπάθεια και θέλει να τρέξει εμπόριο Αρμάνι. Κάνουν όμως την μπάλα οι παίκτες της. Πρέσβος αστοχή από κοντά. Αγγελίες η μπάλα μπαίνει και βγαίνει δεύτερη προσπάθεια. Άστοχος ξανά. Το δίλεπτο για το ημίχρονο. Πόδι από τον Αγγελί. Καρβελάς επιστρέφει 1.52 το χρονόμετρο. Κερδισμένο φάουλ για την Μπόρια Αρμάνι. Φάουλ που κέρδισε ο Σταυρόπουλος στο 1.35. Και time out. 1.35 για το ημίχρονο, 23-17 προηγείται η Μπόρια Αρμάνι της ομάδας του ΤΕ. Και η επίθεση είναι για τους γηπεδούχους. Με Καραγιάννη. Αντώχει ο Αγγελής, αστοχή, διεκδίκηση και με κερδισμένους τους φιλοξενούμενους. Ο Σαφάρας προσπάθησε να βγάλει πάσα πίσω από την πλάτη, δεν πέρασε. Νέο κλέψιμο για τους γηπεδούχους, ο Φίγκος. Σαράντα δευτερόλεπτα. 23-17. Δείχνει κολλημένο το σκορ για πολύ μεγάλο διάστημα. Καταγής ευστοχής εσού τριών πόντων. Πήρε πολλές προσπάθειες στο πρώτο ημίχρονο, στο φινάλε δικαιώθηκε, μείωσε σε 23-20. Και έχει ευκαιρία για μια τελευταία επίθεση το ΤΕΔΟ. Γεμάτη επίθεση, 15 δευτερόλεπτα. Λάθος όμως η πάσα, 7 δευτερόλεπτα στο ρολόι, 23-20. Κοκοτός κάνει το σούτ, αστοχή. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, 23-20 ανάμεσα σε Μπόρια Αρμάνι και ΤΕ. Ξεκίνημα τρίτου δεκαλέπτου. Μπόρια Αρμάνι ΤΕ, 23-20. Δύο πόντων από το Λέρι. Μειώνει στο πόντο, 23-22. Δεν έρχεται η απάντηση από τους γηπεδούχους. Καλά, πίσω, 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 πίσω
έπαιρνε. Περνάει πάνω από την μπασκέτα. Παραμένει το 23-22. Δεν ευστοχεί ο Αγγελής, παίρνει το rebound, αστοχή. Ο Λέρης κατεβάζει την μπάλα, είναι τζάμπολ. Και η μπάλα δείχνει όχι, τελικά Αρμάνι δείχνει το βελάκι. Σταυρόπουλος καλάθι κεφάλου στην φάση αυτή 25-22. Και μια βολή για το Σταυρόπουλο, είναι άστοχος, παραμένει 25-22. Βλέψιμο όμως από την ομάδα του Ισέβορη Αρμάνι. Λάθος η πάσα, παραμένει όμως την κατοχή των γηπεδούχων. Σταυρόπουλος ευστόχησε από κοντά στην φάση αυτή, διαφορά στους 5, 27-22. Κερδισμένο φάουλ. Λάθος για την ομάδα του ΣΕ, παραμένει το 27-22. Ο Σταυρόπουλος κερδίζει το φαουλ. Έχει δικαίωμα για δύο βολές. Ευστοχώς τη μία από τις δύο, 28-22. Σαν να φτάνει το μεγαλύτερο προβάδισμα η ομάδα της Εμπόριο Αρμάνι των 6 πόντων. Ο Λέρης δεν μπόρεσε να απαντήσει αλλαγή με τον Δάρλα στη θέση του Παπαθέου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο προβάδισμα για κάποια από τις δύο ομάδες στο παιχνίδι των 8 πόντων. Η ομάδα του θυμίζει μου είχε προηγηθεί με 4-10 στο ξεκίνημα με διαφορά 6 πόντων. 23-17 είχε προηγηθεί και η Εμπόριο Αρμάνι, καμία από τις δύο ομάδες δεν είχε ξεφύγει από αυτή τη διαφορά. Τώρα για πρώτη φορά είναι στους 8. Νέο κλέψιμο για τους γηπεδούχους. Σταυρόπουλος πάει μέχρι μέσα, προσπαθεί να
Πέρασε μια δύσκολη πάσα. Αγγελής διατηρεί την κατοχή. Κασκούλης σε μαρκάριστο στα στοχή. Διεκδικεί το rebound. Σταυρόπουλος με την μπάλα. Δίνει στον Σβίγκο. Στου τριών πάντων είναι 33-22. Πρώτο διψήφιο προβάδισμα για την Εμπόρια Αρμάνι στο παιχνίδι. Δύο πόντων είναι άνθρωπο. Προσπαθούν να τρέξουν οι κυβερνούχοι. Να στοχούν από κοντά. Λέει σαν στοχή σε σούτ. Δύο πόντων. Παστούλης κατεβάζει την μπάλα. Αγγελής μέχρι μέσα στοχή. Ο Φίκος με τον Μπρέζα. Γαρδίκης Αντιλέρη. Στα μισά περίπου του τρίτου δεκαλέπτου. Ευρώπουλος για τρεις airball. Ο Κάπας προσπάθησε να μαζέψει και τις εκτός αγωνιστικού χώρου. Φιλοξενούμενοι και κερδίζει φάουλο Σταυρόπουλα. Time out για την ομάδα του ΟΤΕ με το σκορ στο 33-22. Στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου 33-22 προηγείται η Εμπόριο Αρμάνι. Ζητάει φάουλο coach εδώ, δεν δίνει κάτι. Δεν συγκινήθηκαν οι διαιτητές στη φάση αυτή. Μπράβο, μπράβο, καλό είναι! Σταυρόπουλος μάζεψε το rebound, αστόχησε σε πέναλτι. Και στην επίθεση η ομάδα του ΤΕ. Καταγής παίρνει την εσωτερική, αλλά αστοχή. Σταυρόπουλος μέχρι μέσα, 35-22. Η Εμπόρια Αρμάνι ξεμακραίνει στο διάστημα αυτό. Το καλά του 37-22. Διευρύνεται το σερί της Μπόρια Αρμάνι. Ήταν 25-22 θυμίζουμε το παιχνίδι και έχει φτάσει τώρα το 37-22. Σταυρόπουλος παίρνει φόρα για να κάνει την επίθεση. Σας άρεστον τα σκούλια στο χ. Το ριμπάντο κοκοτός στο χ από κοντά. Δύο παίχτες όμως της ομάδας του ΤΕ κάνουν το ριμπάντο. Σταυρόπουλος, Σταυρόπουλος τα σκούλιες έξω. Καραγιάννης και Τσέλιος στο παιχνίδι. Let's go!
Βελάς για την ομάδα του ΤΕ. Ο Κοτός. Να δούμε, πηγαίνει προς τα μέσα, κλείνεται. Βρίσκει λύση τελικά. Καλό είναι, Χρήστο, κάνει το χρόνο. Δύσκολη επίθεση εδώ, δεν είχε αποτέλεσμα για την Μπόριο Αρμόνη, η οποία σε αυτό το δεκάλεπτο έχει πάει εξαιρετικά. Τέλειος εδώ, κερδίζει το φάουλ από τον Καταγή. Έχει δικαίωμα για δύο βολές στα 2 και 10 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Καλό ήταν, Άρη! Τέλειος δεν βρήκε στόχος της δύο βολές, παραμένει το 37-22 στο δίλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου. Κατευθείαν το σούτ από τον Μπουλουμπασί, δεν είχε αποτέλεσμα. Κέρδισε το φάουλ εδώ από τον Βάρλα. Θα παρασπάρει το σούτ, είναι άστοχο. Καρπελάς διεκδίκησε το rebound, δεν το πήρε όμως. Και τέλος αστόχησε στον συνδυασμό. Τελευταίο λεπτό στο τρίτο δεκάλεπτο, παραμένει το 37-22. Σταματήστηκε στην φάση αυτή. Εκτός ο Κάπα στη θέση του Παπαθέου για τα τελευταία 39 δευτερόλεπτα του τρίτου δεκαλέπτου. Καρδελάς πάει προς άμεσα στο κι, Καρδελάς στο ριμπάτι, έφτιαξε 37-24, καλά μετά από ώρα για την ομάδα του ΤΕ, Ιόνιος στους 13. Για να δούμε. Πρέπει και άλλο πολύ.
λάβω στην επαναφορά. 2,9 παράπονα για τον χρόνο. 2,9 όμως, μάλλον. Αλλά όμως δεν γίνεται να περάσει 1,4. Μπράβο, Φιλπέ! Μπράβο, Δάρλα. Άστοχο, 37-24 είναι το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου. Ξεκίνημα στο τέταρτο δεκάλεπτο με την ομάδα του ΤΕΣ, την επαναφορά 37-24. Σημαντικό προβάδισμα για την εμπόριο Αρμάνι στο παιχνίδι. Δεν σας άστοχο. Σταυρόπουλος. Του τριών πόντων είναι εύστοχο. 40-24. Έχει επιστρέψει ζεστός ο Χρήστος Σταυρόπουλος. Το ξεκίνημα του τετάρτου δεκαλέπτου. Προσπάθησε να απαντήσει ο Μπουλούμπας στις άστοχα. Τέσσερα παραμένει. Λάθος και κλέψιμο ξανά για την Μπούρη Αρμάνι. Έχει κάνει πολλή δουλειά στα κλέψιματα σήμερα. Θωμά και ζήτα. Ο Σβίγκος θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Έτσι όπως τη δεύτερη βολή ο Σβίγκος, 41-24. Μια φορά 17 πόντων είναι η μεγαλύτερη φυσικά στο παιχνίδι για την ομάδα του ΤΕ. Δύο πόντων από τον Λέρι είναι άστοχος. Βαστούλης. Κοίτα το ριμπότ. Να δούμε, το έχει ξανά ο Σταυρόπουλος. Όχι. Αστόχησε αυτή τη φορά. Αφήρσα η προσπάθεια αυτή. Δεν καταλήγει ούτε τώρα στο καλάθι, αλλά η πάσα είναι λάθος στον ευνηδιασμό. Κακή πάσα, πάμε, έλα! Ο Λέρης. Καρβελάς. Αστοχή. Ο Σκούλης στο ριμπάουτ ξανά προσπαθεί να βγάλει την ομάδα του στον ευνηδιασμό. Τα καταφέρνει ο Σβίγκος. 43-24. Καρβελάς προσπάθησε μια δύσκολη πάσα εδώ για τον Γιολβέση. Ο Σβίγκος σε σου τριών πόντων είναι άστοχος.
Προσπάθεια στο τέλος του χρόνου με τα μπλοκ των Πουλμπασί, αλλά δεν καταλήγει στο καλάθι. Νέος ο τριών πόντων από τον Σβίγκο είναι εύστοχο, 46-24 η διαφορά. Σε φεύγει αρκετά, φεύγει πάνω από τους 20 πόντους. Λέρισε του τριών πόντων, είναι άστοχος. Σε αυτόν όμως καταλήγει η μπάλα. Πουλούμπασες. Δύο coach είναι σε σύσκεψη. Γελίσε από κοντά, κερδίζει το φάουλ, δυνατό φάουλ αυτό από τον Γιολδάση. Αλλαγή θέλω. Φιλιππέ! Νωρίτερα όμως υπάρχει time out για την ομάδα του ΤΕ. Επιστροφή από το time out με βολές για τον Αγγελή. Στο 46-24 το τελικά πριν το τέλος αυτό και η πρώτη. Εύστοχη και η δεύτερη, 48-24, double score. Τρέβος, σουτάρει αστοχή. Σταυρόπουλος σε μια μακρινή πάσα. Υπάρχουν βήματα από τους γηπεδούχους, οι οποίοι είναι ο Τσέλιος, είναι ο Κοκοτός, είναι ο Καραγιάννης, είναι ο Κάπας. Μπαίνει έκτος παίκτης στην ομάδα. Ο Μπουλούμπας της απαντάει με τρίποντος στις αλλαγές του. 48-27. Δύσκολο καλάθι από τον Καραγιάννη για το 50-27. Δεν έκανε το χατήρι στον Μπουλούμπα. Πολύ δύσκολο καλάθι, πολύ όμορφη προσπάθεια και δύσκολο καλάθι για το 50-29. Τρομερή φάση.
Γιολδάση, τάπα του Γιολδάση στον Κοκοτό. Κατοχή για την ομάδα του ΟΥΤΕ που θα προσπαθήσει στα τελευταία δευτερόλεπτα να ρίξει τη διαφορά από τα όρια των 20 πόντων. Ο Λέρης κάτω από το καλάθι για τον Πρέζα. Ο Κάπας εγκέδωσε την μπάλα του Πρέζα στην επαναφορά για τον Καταγή. Νομίζω ότι μεγάλη διαφορά στα κλεψίματα, έτρεξε πολύ εμπόριο Αρμάνι στο δεύτερο ημίχρονο. Στην επαναφορά βλέπεις την μπάλα του Στεφάνου. Καταγής κλέβει τελευταία 100 δευτερόλεπτα, κλέβει και ο Κάπας. Αυτός όμως έκανε φάουλ. Όχι, έκανε βήματα. Βλέπεις για τον Καταγγί. Είναι τρίποντο από τον Γιολδάση. 50-32. Δείχνουμε τη διαφορά από τους 20 ομάδες του ΤΕ. Διαφορά στους 21, 53-32. Τριάντα εφτά δευτερόλεπτα. Το 53-32. Μπορεί ο Αρμάνι στην τελευταία της επίθεση, κερδίζει φάουλ. Κάπας με Κοκοτός τις τελευταίες στιγμές του αγώνα. Κοκοτός θα πάρει την τελευταία προσπάθεια, δεν είναι καλό το σουτ. Ο Κάπας όμως θα κλέψει, πάει μέχρι μέσα στο Χ. Και τελευταία επίθεση για την ομάδα του ΤΕ. Καταγής για τον Μπουλουμπασί, έχει το σουτ 3 πόντων. Είναι εύστοχος. 53-35 είναι το τελικό σκορ στο δεύτερο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής ανάμεσα στην Εμπόριο Αρμάνι και στην ομάδα του ΤΕ. Thank you.